Εδώ στο στούντιο του 984 για σήμερα η κυρία Μαρία Μαρή, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης, υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Γιατί μπήκατε σε αυτό το στίβο, κυρία Μαρή? Είδατε, χωρίς ανάσα σας πάω. Γιατί μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, καταξιωμένη επαγγελματίας, αρχαιολόγος, σας γνωρίσαμε μέσα από το μουσείο της κινητοποίησης σας και όλα αυτά. Γιατί το πήγατε εκεί αμέσως, υποψήφια? Δεν το πήγα αμέσως. Η ενασχόληση. Α, σας πήγε. Μετά. Όχι, δεν με πήγε. Και γιατί αυτά που είπατε προηγουμένως δεν μπορούν να συνδυαστούν με την υποψηφιότητα μιας γυναίκας εργαζόμενης, μιας γυναίκας μαχόμενης. Όχι μόνο για τα του κλάδου τους, του κλάδου των αρχαιολόγων, όπως είπατε. Έχω ασχοληθεί με τα κοινά χρόνια τώρα, και επειδή ακριβώς έχω μάθει να μάχομαι στη ζωή μου και να μην αναθέτω σε άλλους, ή εν πάση περιπτώσει να συμπορεύομαι μαζί με ανθρώπους που πιστεύω ότι οι αξίες μας και τα ιδανικά μας συνάδουν, να ρίχνομαι στη μάχη των διεκδικήσεων. Το ίδιο ερώτημα και για εσάς, κύριε Δουλουφάκη. Αυτό ήταν μια πορεία που ούτως ή άλλως, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα ασχολούμαι και συζητούσα για τα πολιτικά. Πάντοτε όλοι οι προβληματισμοί μου κατέληγαν σε αδιέξοδα. Προσπαθώσα να βρω λύσεις, να βρω απαντήσεις, και αυτές τις βρήκα σιγά σιγά χτίζοντας μια ιδεολογία και βρίσκοντας απαντήσεις μέσα από τον κομμουνισμό, και ο οποίος μου δίνει, ας πούμε, μου λύνει τα χέρια όσο αφορά τα διέξοδα. Άρα ήταν και λίγο και μια συνέπεια και της ανησυχίας μου, και το να μην αφήσω σε άλλους να καθορίζουν την τύχη μου και να παλέψω όσο γίνεται αυτό, όσο αυτό είναι εφικτό, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τα παιδιά μου, αλλά και για τους συνανθρώπους μου. Και ασχολείστε και οι δύο με πολύ ευαίσθητους τομείς. Εσείς με τον πολιτισμό, εσείς είσαστε στο χώρο της υγείας. Σωστά. Αλλά παράλληλα, κύριε Δουλουφάκη, είσαστε και μέσα στο χώρο της παιδείας, εξαιτίας του ότι δραστηριοποιείστε, ή να το πω διαφορετικά, προσφέρετε μέσα από τις ενώσεις γονέων και κηδεμόνων, και τα έχουμε πει αρκετές φορές για τα Σωστά. προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο χώρο της παιδείας. Συνέπεια της ανησυχίας μου, η ενασχόλησή μου με την πολιτική, η υποψηφιότητά μου, δεν θα αφήνω τους άλλους να παίρνουν αποφάσεις για μένα, ναι, όπως λέτε ουσιαστικά και οι δύο. Να ξεκινήσω από την παιδεία, να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο κεφάλαιο, για να έρθω και σε εσάς, κυρία Μαρή, γιατί μόλις χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό, το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, με αναφορές και στον πολιτισμό. Ορίστε, κύριε Δουλουφάκη. Η παιδεία δυστυχώς έχει προβλήματα χρόνια, τα οποία τα θυμάμαι από όταν ήμουν μαθητής και κάναμε τότε τις μεγάλες κινητοποίησεις, μεγάλες καταλήψεις. Βλέπουμε τα ίδια σχολεία, βλέπουμε τις ίδιες παθογένειες, βλέπουμε τα οποία ενέτη 2023 δυστυχώς ακόμα μας ακολουθούν. Αυτό, όπως είπα, επειδή έβλεπα τα ίδια προβλήματα, η απάντηση είναι ότι όλα τα κόμματα ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές, που είναι πολιτικές υποβάθμισης αγαθών κοινωνικών, όπως μέσα σε αυτά είναι και η παιδεία, έτσι, χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό, χωρίς καμία ουσιαστικά χρηματοδότηση, χωρίς καμία επένδυση πάνω στην παιδεία. Όλα γίνονται σπασμωδικά, όλα γίνονται στο πόδι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, και το οποίο αναδεικνύουμε και εμείς σαν Ένωση Γονέων, και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ, κυρία Δουλγεράκη, μέσα από την εκπομπή σας, είναι το πάμε και όπου βγει, όπως αποδείχθηκε με τα Τέμπη. Έτσι, τα παιδιά μας δυστυχώς πηγαίνουν σε σχολικά κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα. Είναι το λιγότερο κατά μέσο όρο, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο, είναι 40 με 50 έτη ο μέσος όρος που έχουν ζωή τα κτίρια. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για συντήρηση, κανένας προγραμματισμός για καινούρια σχολικά κτίρια. Τίποτα απολύτως. Ευχόμαστε απλά να μην γίνει κάτι τραγικό. Δηλαδή, μένουμε με την ευχή.
η δική σας θέση, κυρία Μαρή, πάνω σε αυτά τα οποία λέμε για το κομμάτι της παιδείας. Δηλαδή, να το πάω αντίστροφα και από εκεί που το άφησε ο κύριος Δουλουφάκης. Ευχόμαστε απλά να μην γίνει κάτι. Ναι, αυτό είναι τρομερό. Ποιος θα διαφωνήσει με τα προβλήματα που υπάρχουν στην παιδεία και στα σχολικά κτίρια, που είπε ο κύριος Δουλουφάκης, που είχα την ευκαιρία να τον ακούσω και σε μια συνέντευξή του και παρακολουθώ και τη δράση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί και εγώ είμαι μητέρα ενός παιδιού τώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, και ο γιος μου ο μεγαλύτερος είναι φοιτητής. Ποιος θα διαφωνήσει ότι υπάρχουν αυτά τα τρομερά προβλήματα και στα σχολικά κτίρια? Υπάρχουν νηπιαγωγεία, υπάρχουν δημοτικά σχολεία που στεγάζονται σε σπίτια, σε πολυκατοικίες, σε ισόγεια διαμερίσματα, χωρίς αυλές. Είναι δυνατόν αυτό κανείς να μην το καυτηριάσει και να μην... Εν έτη 2023, αντί να βλέπουμε σύγχρονες υποδομές στα σχολεία σύγχρονα, χτισμένα με όλους τους κανόνες και τους πολεοδομικούς, που σημαίνει σε σωστές θέσεις στα σχολεία. Έτσι, λοιπόν, με τους πολεοδομικούς κανόνες, με τους κτηριολογικούς κανόνες. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα, δεν λέω ότι χτίζονται σχολεία χωρίς... Κυρίως τους πολεοδομικούς, δεν εννοώ αυτό προς Θεού. Και κυρίως αναφέρεστε, νομίζω, στα παλιότερα, παλιότερα κτίρια, βέβαια, έτσι, στα παλαιότερα κτίρια. Σε ελέγχους κτίρια, που δεν έχουν γίνει. Ακριβώς, και με τους σεισμούς που είχαμε πρόσφατα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς οι γονείς πώς τρέμει η ψυχή μας, αν ολοκληρώθηκαν αυτοί οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν. Τρέμομαι στην ιδέα. Και λίγο να κουνηθούμε, τρέχουμε αμέσως στα σχολεία των παιδιών μας. Λοιπόν, είναι πρωταρχικό μέλημα η παιδεία για μας, και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή να στρέψουμε στο βλέμμα και στα υπάρχοντα κτίρια, αλλά και στη δημιουργία νέων σχολείων με σύγχρονα κτίρια που θα μπορούν μέσα σε αυτά τα κτίρια να λειτουργήσουν η σύγχρονη τεχνολογία, χώροι άθλησης μέσα στα σχολεία. Πολύ σημαντικά πράγματα. Ό,τι λείπει μέσα από τα σχολεία. Αλλά ξέρετε, χθες ακούγοντας και αυτά και διαβάζοντας και σήμερα αυτά τα 11 σημεία του κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για τον πολιτισμό, διαβάζω το εξής: θωρακίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καταργούμε το προεδρικό διάταγμα 85 κάθετος του 22. Ένταξη των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στη βαθμίδα ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ διανόμου. Ενισχύουμε και αναπτύσσουμε την καλλιτεχνική εκπαίδευση για τις παραστατικές τέχνες, ιδρύοντας ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών και ενισχύοντας ήδη υπάρχοντα πανεπιστημιακά τμήματα. Διαβαθμίζουμε, ζητάω συγγνώμη, τους τίτλους σπουδών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, σε βαθμίδα αντίστοιχη με ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ. Πού είναι τα μουσεία, πού είσαστε εσείς? Το πρώτο το είπατε. Θωρακίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρα καταργείται αυτός ο νόμος που πέρασε και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Ο 5021, βέβαια. Και δεν είναι μόνο πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δεσμευτεί ότι αυτός ο νόμος θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί από την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ένας νόμος που, όπως είχαμε τη δυνατότητα και προς τιμήν όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης, έριξαν το βλέμμα τους, όπως είπαμε και προηγουμένως πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα, στα μουσεία μας. Στα μουσεία που με τον νόμο αυτό υπονομεύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αποκόπτεται από τον κορμό της αρχαιολογικής υπηρεσίας και λειτουργούν στην ουσία ως ιδιωτικά, με όρους εμπορευματοποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα καταργήσει αυτό τον νόμο. Έχει δεσμευτεί ρητά, υπάρχει και στο πρόγραμμά μας όπως το διαβάσατε. Όσον αφορά το δημόσιο χαρακτήρα, αν θέλετε να μιλήσουμε και να πούμε το πώς αυτό το επιτελικό κράτος, τώρα που τον ψήφισε τον νόμο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, και που Μεγάλη Πέμπτη είδαμε τους διορισμούς των Δουσού, μάθαμε και εμείς τις συνθέσεις τους, τις
με τις ειδικότητες αυτές τις άσχετες από τον πολιτισμό, εκτός από τη Γενική Διευθύντρια που είναι αρχαιολόγος, στο κάθε μουσείο εννοώ, λίγοι ελάχιστοι είναι οι αρχαιολόγοι. Είδαμε μέσα σε αυτές τις συνθέσεις μηχανικούς, είδαμε επιχειρηματίες, είδαμε την Aegean, τη Land Development, είδαμε διάφορα άλλα εκτός από τους ανθρώπους τους ειδικούς. Δεν υπάρχουν αρχαιολόγοι, δεν υπάρχουν μουσιολόγοι, και αυτό δείχνει οι εξειδικευμένες ειδικότητες που πρέπει να βρίσκονται μέσα στα μουσεία, γιατί τα μουσεία είναι ζωντανοί οργανισμοί. Τα μουσεία που κατασκευάζονται σήμερα κατασκευάζονται με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές της μουσιολογίας, της μουσιογραφίας. Μέσα βλέπετε όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα του ψηφιακού πολιτισμού, τα βλέπετε μέσα στα μουσεία. Αυτό απέχει παρασάγκας ο τρόπος με τον οποίο αυτοί θέλουν να εφαρμόσουν τη μουσιακή πολιτική της χώρας, γιατί την έχουν συνδέσει αποκλειστικά με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, με την εμπορευματοποίηση. Αυτό είναι που σας φόβησε πολύ περισσότερο? Δηλαδή η εμπορευματοποίηση. Όλα μας φοβίζουν σε αυτές τις λειτουργίες. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήταν για γέλια, αν δεν είναι για κλάματα όμως, να δείτε πώς το επιτελικό κράτος, το οποίο το είχε στο πρόγραμμά του, ήταν προγραμματική δέσμευση μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ρωτήστε τους τώρα πώς δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το νόμο. Το ξέρετε ότι από προχτές τα μουσεία δεν έχουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο? Τα 5 εμβληματικά, όλη η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Δεν έχουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με κοιτάτε, κυρία Δουλγεράκη, με απορία. Ρωτήστε. Πάρτε τον πρόεδρο τηλέφωνο, το λαλίστατο, όπως πολύ χαρακτηριστικά τον ανέφεραν οι συνάδελφοί μου, οι εργαζόμενοι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ρωτήστε, υπάρχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο? Στιβάζονται τα χαρτιά σαν αυτά που έχουμε μπροστά εμείς τώρα. Ποιος θα εκτελέσει τον προϋπολογισμό των μουσείων? Οι διατάκτες είναι οι διευθυντές των μουσείων, οι παλιοί διευθυντές των μουσείων. Πώς θα προχωρήσουν, ποιοι θα υπογράφουν? Έχουν το εθνόσημο σε ένα χαρτί το οποίο δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Πολύ καλά καταλαβαίνετε τι θέματα εγείρονται. Πλαστότητας, ακυρότητας. Έτσι λειτουργεί το επιτελικό κράτος αυτή τη στιγμή, τη λειτουργία των μουσείων. Με κοιτάτε με απορία. Δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε και να σας... Μπορείτε εσείς να απαντήσετε λίγο. Για να παρέμβετε. Καταρχάς θέλω να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τα σχολικά κτίρια, έτσι. Τα σχολικά κτίρια, όπως είπα η κυρία Μαρή, φοβούνται για την επικινδυνότητά τους. 4 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κοντά 5, δεν έγινε κανένας έλεγχος σε κανένα δημόσιο κτίριο, πόσο μάλλον στα σχολεία. Συν της άλλης, και το μνημόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εφαρμόζοντας όλα τα προηγούμενα, υπήρχε μείωση του υπεροπολογισμού για την παιδεία. Άρα, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας τα αφήσει. Ότι νοιάζεται και καλά για την παιδεία. Όχι μόνο αυτό, αλλά είδαμε ότι οι γονείς συνεχίζουν και βάζουν το χέρι στην τσέπη πολύ περισσότερο για να καλύπτουν ανάγκες των παιδιών, για να καλύπτουν πάλι τις ελλείψεις του κράτους. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως. Δεν σας διέκοψα, κύριε Μαρή, να τελειώσω. Μετά θα σας παρακαλώ να απαντήσετε. Συνεχίσανε την ίδια πρακτική με αναπληρωτές, με ελλείψεις σε παράλληλες στηρίξεις, σε ειδικά μαθήματα κτλ. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και δέσμευση όλων των κομμάτων να συνεχίσουν πάνω σε αυτή την πολιτική. Τώρα, όσο αφορά εξειδικευμένα για το θέμα του πολιτισμού και των μουσείων. Λοιπόν, πάντως στις χθεσινές ανακοινώσεις και παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, ο κύριος Τσίπρας για το κομμάτι της παιδείας είπε: επενδύουμε στην παιδεία, αυξάνουμε τη χρηματοδότηση για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας, διπλασιάζουμε τη χρηματοδότηση των ΤΕΙ σε βάθος τετραετίας, προκηρύσουμε διορισμούς εκπαιδευτικών με στόχο σε βάθος τετραετίας, οι αναπληρωτές να αποτελούν το 5% του αριθμού των μόνιμων από 30% που είναι σήμερα.
Διπλασιάζουμε τον αριθμό των καθηγητών στα πανεπιστήμια σε βάθος τετραετίας. Ενισχύουμε αποφασιστικά τις δημόσιες δαπάνες για την έρευνα και μεταφέρουμε την εποπτεία ξανά στο Υπουργείο Παιδείας. Καταργούμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια από τη φετινή χρονιά, με την άμεση επαναφορά του νόμου 4610 του 19. Καταργούμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι θα πω εγώ μετά? Τα είπατε όλα. Τα είπε όλα, αλλά να δούμε πώς θα τα κάνει αυτά, ενώ έχει δεσμευτεί και έχει υπογράψει άλλα. Μετά τις εκλογές θα το δούμε. Και έχει αποδειχτεί πολλές φορές πόσο οι υποσχέσεις ήταν μεγάλες και έχουν γυρίσει ανάποδα. Λοιπόν, όσον αφορά την πανεπιστημιακή αστυνομία, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν ουσιαστικά να μην φοράνε στολές. Τέλος πάντων, όσον αφορά το θέμα του πολιτισμού, επειδή είναι κάτι το οποίο αφορά την κυρία Μαρή και αφορά και εμένα. Μας αφορά όλους. Ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας. Λοιπόν, είναι θέμα πολυτέλεια ο πολιτισμός στις μέρες μας. Γιατί η κοινωνία μπορεί να χυμάζεται και να θεωρούμε όταν μιλάμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κυρία Δουλουφάκη. Όχι, δεν είναι. Μα τώρα δεν σχολιάζω σε αυτό που θα πείτε προς Θεού. Ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια στις μέρες μας. Και όταν συζητάμε γι' αυτόν, μπορεί έτσι να ακούγεται όταν ο κόσμος έχει τόσα πολλά προβλήματα. Αλλά ο πολιτισμός. Μας αφορά όλους. Συνεχίστε. Επί του θέματος των μουσείων. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βγήκε στις 14 Τετάρτου για τις ανακοινώσεις των ΔΣ των 5 μουσείων, έλεγε ότι να πάρουν πίσω τα ρουσφέτια, τους διάφορους που θέσανε στις θέσεις των μουσείων, όπως ήταν εδώ πέρα ο κύριος Γρυσπολάχη κτλ. Πουθενά αναφορά για κατάργηση του χαρακτήρα των 5 μουσείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Για να αποδείξω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα λέει και άλλα θα κάνει, 4 χρόνια πρώτον είχε την ευκαιρία να αλλάξει το πρώτο μουσείο που έγινε με χαρακτήρα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το Μουσείο της Ακρόπολης. Όχι μόνο αυτό, αλλά το 2015 αναπαρήγαγαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περίοδου ότι, τα έλεγε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μελετούνται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των μεγάλων μουσείων της χώρας. Μελετά, λέει, ο αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού Νίκος Ξηδάκης, ώστε να λειτουργούν κατά το πρότυπο του Μουσείου Ακρόπολης, για να γίνουν ευέλικτα με διοικητική αυτοτέλεια, αλλά και να έχουν διάρκεια οι διοικήσεις τους. Έδειξε να γνωρίζει καλά τα προβλήματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Βυζαντινού, του Χριστιανικού και του Επιγραφικού, ενώ δεν απέκλεισε να εξεταστούν τα θετικά χαρακτηριστικά του Μουσείου Ακρόπολης, αλλά και της Εθνικής Πινακοθήκης, που επίσης λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 4 χρόνια είχαν όλη την ευκαιρία, και ας αφήσουν αυτά που λέγανε ότι είχαμε να σώσουμε τη χώρα, γιατί σε κάποια πράγματα θα μπορούσαν να τα αλλάξουν, να αλλάξουν το χαρακτήρα του νομικού, του καθεστώτος τέλος πάντων, του Μουσείου Ακρόπολης. Mm-hmm. Γιατί το Μουσείο Ακρόπολης ιδρύθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα με τον ίδιο χαρακτήρα που έχουν αποκτήσει τα 5 αυτά περίφημα μουσεία. Έτσι. Αυτό όσο αφορά το θέμα του πολιτισμού και των μουσείων δεν είναι κάτι το οποίο μας έρχεται τώρα. Αυτό έχει ξεκινήσει, κύριε Δουλγεράκη, εδώ και δεκαετίες. Και δυστυχώς φοβόμαστε ότι δεν θα σταματήσουν μόνο εκεί. Το κράτος έχει συνέχεια. Και δεν είναι μόνο το κράτος, είναι οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ακριβώς αυτό. Και όλα τα τρία κόμματα, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ασπάζονται και τις έχουν σαν Ευαγγέλιο. Άρα να περιμένουμε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και στους αρχαιολογικούς χώρους και σε άλλα. Ορίστε, απαντήστε, κυρία Μαρή, που το θέλετε. Αυτά τα αποσπάσματα που διάβασε ήταν από μια συνέντευξη του κυρίου Ξηδάκη, που τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ήταν κάποιες σκέψεις του κυρίου Ξηδάκη, ο οποίος, θα μου πείτε, ναι, ήταν υπουργός πολιτισμού, ουδεμία σχέση είχαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι προβληματισμοί δεν είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν τις συμμερίζομαι και ποτέ αυτά δεν έγιναν. Ποτέ. Δεν αλλάξατε δεν... όμως το Μουσείο Ακρόπολης. Όχι. Το Μουσείο Ακρόπολης περιμένετε, έχετε υπομονή και αυτό θα πάρει το δρόμο του. Θέλω να ξεκινήσω. Εδώ θα είμαστε. Περιμένετε, κύριε Δουλουφάκη. Εδώ θα είμαστε. Αλλά πάντως να ξέρετε, κυρία Μαρία, ότι
όταν βγαίνει ένας υπουργός και κάνει κάποιες δηλώσεις άσχετα με τους το προβληματισμούς αν είναι, είναι προβληματισμός ή σκέψη του, δεν είναι σε μία συνθήκη ο υπουργός που εκφράζει δημόσια αυτές τις θέσεις και λέει ότι τις κάνω μέσα στο σπίτι μου ή σε μια παρέα, είναι υπουργός και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Φυσικά, αυτό που λέει, αντικατοπτρίζοντας ουσιαστικά αυτό που θέλει να περάσει ως μήνυμα ο δικός του ο χώρος, ο πολιτικός φορέας τον οποίο εκπροσωπεί. Αυτό να το θυμόμαστε. Βεβαίως, εννοείται, είδατε εσείς να γίνεται τέτοιο πράγμα, εννοείται. Και φυσικά, επειδή ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι δεν θα καυτηριάζω τις απόψεις του υπουργού που διαφωνώ οριζοντίως και καθέτω με αυτή, φυσικά και όχι. Δεν είμαι εδώ εγώ για να χαϊδεύω τα αυτιά κανενός. Λοιπόν, ο κύριος Ξηδάκης μπορεί να είχε αυτούς τους προβληματισμούς, όμως σε καμία περίπτωση, γιατί ο υπουργός μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει, ο εκάστοτε υπουργός. Όμως υπάρχει μια κυβέρνηση, υπάρχει ο πρωθυπουργός που όλα αυτά τα ακούει και τα κρίνει. Λοιπόν, θέλω να μην επαναλαμβάνομαι, είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Θα καταργηθεί ο νόμος και επαναλαμβάνω πως όλα τα κόμματα στάθηκαν δίπλα στον αγώνα των αρχαιολόγων, στάθηκαν δίπλα μας. Λοιπόν, οπότε οι κινδυνολογίες δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν αυτή τη στιγμή θέση. Και το Μουσείο της Ακρόπολης, από όσο γνωρίζω, στο πρόγραμμά μας είναι να μετατραπεί, γιατί οι συνάδελφοι που δουλεύουν εκεί ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι παθογένειες ενός τέτοιου νομικού προσώπου. Να πω, αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε και να μιλάμε για τα μουσεία. Ένα μικρό σχόλιο μόνο, θα το επαναλάβω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφή οδηγία για το χαρακτήρα των μουσείων και του πολιτισμού όπως αυτή το θέλει. Όχι μόνο εκεί. Που είναι σε αυτό το πλαίσιο, θέλετε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις επιταγές σε αυτό το τομέα. Δυστυχώς έχει αποδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα είμαστε και μετά τις εκλογές. Ότι όχι μόνο δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά τις ακολουθούν και κάποιες φορές τις βελτιώνουν κιόλας. Μία επίσης παρέμβαση που θέλετε να κάνετε είναι βάσει των αναφορών που έκανε ο κύριος Δουλουφάκης στο κομμάτι της παιδείας, κυρία Μαρία. Για ένα δευτερόλεπτο μόνο, δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες τις οποίες βρέθηκε, όμως ένα από το πρώτο του μέλημα ποιο ήταν, να επαναφέρει τους καθηγητές που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα. Αυτή η κακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έκανε πράγματα και επίσης έκανε λιγοστές, αλλά έκανε προσλήψεις μόνιμων θέσεων καθηγητών και μάλιστα να τολμήσω να πω ότι μπήκε στο στόχαστρο της τότε αντιπολίτευσης, η οποία απευθυνόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τρέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προσλήψεις στην παιδεία. Δεν λέω για αυτούς, δεν λέω για τους καθηγητές που επανέφερε. 2.500 δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν βγει σε διαθεσιμότητα στα σχολεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους επανέφερε και επαναλαμβάνω και έκανε προσλήψεις μέσα σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες. Γιατί καλό είναι να κάνουμε κριτική, αλλά όταν έχουμε τη διακυβέρνηση μιας χώρας, τα πράγματα από το να είμαστε στην αντιπολίτευση είναι διαφορετικά. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση και εν μέσω πανδημίας είπε θα λογαριαστούμε μετά. Έτσι. Άρα κάνουμε γαργάρα ό,τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Καθόλου γαργάρα δεν κάναμε. Δεν είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ πουθενά. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καθόλου. Ήταν πρωτοστάτης σε όλες τις κινητοποιήσεις για το χάλι και αυτό που βιώσαμε εν μέσω πανδημίας. Όχι. Δεν έχει την πρωτοκαθεδρία το κουκουέ της υπεράσπισης του λαού. Δεν σας είδαμε πουθενά, κυρία. Σοβαρά μιλάτε. Δεν σας είδαμε πουθενά, ούτε στα νοσοκομεία. Σοβαρά ούτε μιλάτε. ΣΥΠΕ, ούτε ρωτήστε τον κύριο Βρύσαλη. Εγώ δεν σας είδα πουθενά. Σοβαρά αλλά, μιλάτε. Το λογαριαστούμε μετά, δεν το λέω εγώ, ούτε εσείς. Σοβαρά μιλάτε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είμαστε στους δρόμους χρόνια τώρα. Δεν και ακόμα και όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση. Δεν ήσασταν στους δρόμους. Εντάξει. Γιατί ακριβώς έχετε βάλει μεγάλο λιθαράκι, όχι λιθαράκι απλό. Εντάξει. Στο χάλι που είχε έρθει η υγεία. Έπρεπε να μην ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση αυτά τα 4 χρόνια. Πώς στήριξε τα νοσοκομεία, πώς μπόρεσαν τα νοσοκομεία. Έκλεισε τα 2 λιμωδών.
Τα δύο λιμωδών, ο κύριος Ξανθός. Ο και πώς άνοιξε ο κύριος Ξανθός με τον, κύριο, με τον κύριο Πολάκη. Και πώς και τα πεντά ευρώ καταργήσαμε και τις εισφορές. Μισό λεπτό, μη με διακόπτετε. Και οι δύο μαζί, ωστόσο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον η αντιπαράθεση, αλλά δεν βοηθάτε. Αναφέρεται στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, φαντάζομαι, έτσι. Αναφέρεστε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης που εγγενείς ο κ. Πολάκης. Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, το νοσοκομείο Σαντορίνης, κυρία Δουλιαράκη, είναι το πρώτο που έγινε με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη Σαντορίνη. Όλες οι συμβάσεις, περισσότερες τουλάχιστον που είχαν γίνει εκεί οι εργασιακές, ήταν ενός έτους. Αυτή τη στιγμή, εκτός του ότι έχει ιδιωτικό χαρακτήρα το νοσοκομείο, έτσι, γιατί έχει γίνει μαζί με τον ιδιώτη, είναι υποστελεχωμένο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το δρόμο για να φτιαχτούν και άλλα παρόμοια όλα νοσοκομεία. Όλα τα έκανε αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Για όλα άνοιξε το δρόμο. Τέσσερα χρόνια κυβέρνηση. Και τα άλλαξε, άνοιξε το δρόμο για τόσα πράγματα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα να πω. Ότι αν δεν είχε γίνει αυτή η δουλειά που έγινε στα δημόσια νοσοκομεία τα τέσσερα χρόνια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έγινε. Τι δουλειά έγινε. Η δουλειά, ξέρετε, που φάνηκε όταν μπόρεσαν οι έρμοι γιατροί, αυτοί οι λίγοι γιατροί που υπήρχαν εκεί, στο σύστημα υγείας, οι καταπονημένοι γιατροί, γιατροί που λιδωρήθηκαν, να μπορούν να κρατήσουν το σύστημα υγείας όρθιο. Λοιπόν, και το δημόσιο νοσοκομείο, έτσι, είναι ένα από τα κύρια μελήματα του ΣΥΡΙΖΑ και η στήριξή του και με την πρόσληψη καινούριου προσωπικού, όχι μόνο ιατρικού, αλλά και νοσηλευτικού, θα γίνουν κύριε Δουλουφάκη. Θα γίνουν. Τέσσερα χρόνια να μιλάτε. Τώρα προσέξτε. Θέλω να κάνετε κριτική και στην κυβέρνηση, γιατί δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κουκουέ ξεχνάει. Δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ τέσσερα χρόνια. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τέσσερα χρόνια, ανέλαβε τις ευθύνες του, ανέλαβε τις παραλήψεις του, ανέλαβε τις ευθύνες του, τα λάθη του. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Λοιπόν, ό,τι και να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κουκουέ λέει ότι δεν θα γίνει. Ελάτε λοιπόν, όταν θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα έρχομαι. Εντάξει, το έχουμε αποδείξει. Ότι αφήσουμε. Δεν μπορώ να σας αλλάξω γνώμη. Να τον αφήσουμε να μιλήσει. Δεν το λέμε εμείς από μόνοι μας. Το έχει αποδείξει με τα πεπραμένα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και καταρχάς, η κριτική που κάνει το κουκουέ δεν είναι μόνο προς το ΣΥΡΙΖΑ, είναι προς όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας. Το δρόμο για την κριτική στη Νέα Δημοκρατία τον έχει ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσλήψεις δεν γίνανε στα τέσσερα χρόνια. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η πανδημία, θυμίζω το Μάρτιο του 2020, τα νοσοκομεία ήταν ήδη σε κακό χάλι. Έτσι. Βγαίνοντας από μια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς προσλήψεις, χωρίς καμία επένδυση, χωρίς κανένα προγραμματισμό ενίσχυσης της δημόσιας υγείας. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε το 48ωρο, το οποίο μετά το πήρε ο κ. Χατζηδάκης και εφαρμόζεται πλέον και αλλού. Το 48ωρο σημαίνει μέσα στα νοσοκομεία ότι μπορεί κάποιος γιατρός, τον υποχρεώνει δηλαδή, να δουλεύει 48 ώρες την εβδομάδα. Συν και πολλά άλλα που έχουν γίνει. Πάντως, κύριε όσο αφορά το 5 ευρώ, δεν κατάργησε, ας πούμε, το 1 ευρώ ανασυνταγή που είχε θεσπίσει ο κύριος Άδωνης και πολλά άλλα. Πάντως, κύριε Δουλουφάκη, ο κατάλογος είναι μεγάλος. Να σας πω το εξής, ότι αυτή την ώρα μπορεί να είναι συνομιλήτρια η κυρία Μαρία εδώ στο στούντιο, αλλά δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει την ευθύνη για το χάλι της υγείας. Είναι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που έχουν αυτή την ευθύνη για το χάλι της υγείας. Βεβαίως. Από αυτούς που ήταν πάρα προχθέσινοι μέχρι αυτούς που είναι σήμερα. Δεν το συζητάμε. Εδώ, ακόμα και τώρα, μέσα στην προεκλογική περίοδο, ήρθε η εγκύκλιος από την κυρία Γκάγκα και την οποία πραγματικά την πήραν πίσω εχθές. Κακήν κακός. Διότι σου έλεγε εφημερία, ανατομέα, γενικοί γιατροί, χωρίς ειδικότητα, για όλες τις παθήσεις στον τομέα τους, για όλους τους ασθενείς. Δηλαδή, δεν είναι να πυροβολείς μόνο τον ένα ή να λες τα κακό κείμενα από τον ένα που δεν σου άρεσε. Δέχομαι τα λάθη, δέχομαι τις παραλήψεις. Έτσι, δεν μιλάτε όμως για την ίδρυση των Τόμι μετά που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έχει ολοκληρώσει. Ναι, μα γιατί με έχετε αφήσει και εμένα να ολοκληρώσω, λοιπόν. Παρόλο που δεν έχετε είναι ο τομέας μου. Όχι, δεν έχω ολοκληρώσει για την υγεία. Θα ολοκληρώσετε. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν.
να σας βοηθήσω, κύριε Δουλγεράκη, πάνω σε αυτό που λέτε. Επειδή πολλές φορές ακούω συναδέλφους, υποψήφιους βουλευτές του Πασόκ ότι ιδρύσαν το ΕΣΥ. Εγώ, από όσο θυμάμαι, πάντοτε υπήρχαν παράπονα, φαντάζομαι το θυμάστε κι εσείς, για ράντζα, για προβλήματα, για μη πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια υγεία. Το οποίο το βλέπουμε. Α, καταρχάς να πούμε ότι η ιδιωτικοποίηση επίσης εντατικοποιήθηκε και μέσω ΣΥΡΙΖΑ με τα απογευματινά ραντεβού και βελτιώνεται τώρα και με τη Νέα Δημοκρατία με το περίφημο ιδιωτικά χειρουργία το απόγευμα. Λοιπόν, τα τόμοι που αναφέρει η κυρία Μαρή ουσιαστικά δεν έχουν καμία σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα τόμοι είναι κέντρα συνταγογράφησης χωρίς ειδικούς γιατρούς, μόνο με γενικούς γιατρούς, τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά γραφειοκρατία. Συν το ότι είναι και υποστελεχωμένα. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε για καμία ενίσχυση πρωτοβάθμιση υγείας, μιλάμε για κανένα προγραμματισμό. Όλα τα κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις, ακριβώς επειδή ουσιαστικά δεν έχουν καμία πολιτική βούληση, γιατί εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα, δεν ενισχύουν το χαρακτήρα της δημόσιας δωρεάν υγείας. Η αλήθεια είναι ότι είναι τέτοιο το χάλι της υγείας σήμερα, που τις περισσότερες φορές ο καθένας από εμάς βάζει το χέρι στην τσέπη του και όταν θα πάει μέσα στο νοσοκομείο ταλαιπωρείται, για να πάει στον ιδιωτικό τομέα εννοώ, για να παρεξηγηθώ, ή όταν θα πάει στο δημόσιο νοσοκομείο περιμένει ώρες ατέλειωτες διότι θα πρέπει να εξυπηρετηθεί. Τα λάθη είναι σε όλους. Εγώ σας το λέω, τα χρεώνω σε όλους. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, αν το θέλετε να το πω διαφορετικά. Έχω να πω ότι ίσως θα έπρεπε να είσαστε λίγο πιο αυστηροί εσείς ως αντιπολίτευση, κύριε Δουλουφάκη, σε αυτόν τον έλεγχο που κάνετε και ασκείτε στην εξουσία, γιατί είναι πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος. Ίσως λίγο παραπάνω πιο αυστηροί, μακάρι κάτι να γλιτώναμε από όλα αυτά που γίνονται. Αυτό. Ολοκληρώστε, κυρία Μαρία. Το να μην ταινίζεις το έργο, μικρό ή μεγάλο, κάποιων ανθρώπων, δεν είναι καλό. Τα τόμοι, τοπικές μονάδες. Πού το νιώσατε ότι μηδενίστηκε? Όχι εσείς. Που είπε προηγουμένως για τα τόμοι ότι δεν είναι τίποτα, μόνο συνταγογράφηση. Ρωτήστε τους πολίτες που τα εμπιστεύονται και τα στηρίζουν. Και μετά τον ΣΥΡΙΖΑ δεν δημιουργήθηκε. Και τι ρόλο δεν θα μπορούσα. Όχι, δεν είπα ότι είναι. Δεν είπα ότι είναι. Και ίσα-ίσα, όχι, μπορεί να μην είμαι γιατρός και μπορείτε να καλέσετε συναδέλφους, συνυποψηφίους που μπορούν να σας αναλύσουν. Όμως ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι και τα θέματα της υγείας έχω ρίξει. Κυρία Μαρή, οικογενειακός γιατρός και τόμοι είναι δύο σημεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουν πολυσυζητηθεί επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οικογενειακός γιατρός, 2.000 πολίτες ανά οικογενειακό γιατρό, εγώ θυμάμαι το ρεπορτάζ και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με πάρα πολλούς γιατρούς. Τόμοι επίσης, που είναι υποστελεχωμένα. Βεβαίως, παντού, προσέξτε, στο δημόσιο, δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο για τον οποίο, αν θέλετε, συστάθηκαν για να λειτουργήσουν τα τόμοι, με πάρα πολλές παρεμβάσεις. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε ρεπορτάζ και να λέμε ότι φεύγει γιατρός από κέντρο υγείας, όπως γίνεται και σήμερα, αυτό το εντέλεσθε το περίφημο, το οποίο κυκλοφορεί, για να φεύγει να στελεχώσει ένα τόμι, γιατί αλλιώς δεν έβγαινε. Ξέρετε ποιο είναι εδώ το πρόβλημα? Εδώ δουλεύουν με εντέλεστε. Δουλεύει με εντέλεστε η παιδιατρική του Βενιζελίου. Βλέπετε, τώρα, βλέπετε. Και είναι και πάρα πολλές άλλες κλινικές σε αυτό το χάλι. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι αμαυρώνω το έργο που έκανε κάποιος, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει εκείνη η συνέχεια που λέει. Αυτό είναι το διορθώνω, το προχωράω, το πάω παρακάτω, βήματα παρακάτω. Αλλά έρχομαι να κάνω κάτι άλλο. Ακριβώς. Όπως και στην παιδεία, να βάλω τη δική μου την τσίφρα, να πω ότι εγώ είμαι εντάξει και μετά να προχωρήσω. Αυτό. Μπορώ να σας πω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και να μην. Γι' αυτό και γίνεται είναι, αυτή η κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι που το λέω όπου και αν βρεθώ. Η αίσθηση ότι το κράτος δεν έχει συνέχεια. Η μία κυβέρνηση παραδίδει στην άλλη τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μηδενίσει ή να απορρίψει τα σχέδια τα λοιπά. Το κράτος έχει αυτό, συνέχεια. Το σύστημα είναι υποστελεχών. Έχω όλο το δημόσιο, γιατί δεν πιστεύει, να πούμε για αυτή την κυβέρνηση, δεν πιστεύει στο δημόσιο χαρακτήρα
ούτε του δημόσιου, ούτε του σχολείου, ούτε του νοσοκομείου, ούτε των υπηρεσιών. Το σύστημά τους είναι ένα. Αφήνουν τις υπηρεσίες, όποιες και αν είναι αυτές, υποστελεχωμένες, με υπαλλήλους, με υπηρεσίες να δουλεύουν και να λειτουργούν με το φιλότιμο. Μια από αυτές είναι και η δική μου υπηρεσία. Λοιπόν, με το φιλότιμο των υπαλλήλων, την ανεπάρκεια του κράτους, με όλα αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως, με την υποστελέχωση, με βάζει οργανογράμματα, κάνε το οργανόγραμμα, ενώ δεν σου δίνει τα μέσα για να το εφαρμόσεις. Κάνε πρόγραμμα. Πώς θα κάνω πρόγραμμα όταν δεν έχω υπηρεσιακά, όταν οι προϋπολογισμοί δεν έρχονται να εκτελεστούν στην ώρα τους? Υποστελεχωμένο λοιπόν δημόσιο, απαξίωση, υποστελεχωμένη δημόσια υπηρεσία, απαξίωση, και μετά βορά στα χέρια των ιδιωτών. Αυτό είναι το όραμα. Αυτό εφαρμόζεται. Νομίζω σας το είπε η κυρία Δουλειεράκη και εσείς το περιγράψατε. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε έτσι τον πιάν το ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουμε. Δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπολίτευση. Μαζί με εσάς. Ούτως ή άλλως. Αφήστε το αυτό. Ακριβώς το κράτος έχει συνέχεια. Ούτως ή άλλως. Σε πολλά πράγματα. Συγγνώμη να σας διακόψω και να επαναφέρω το θέμα των μουσείων. Δεν άσκησε. Λοιπόν. Η κυρία Δουλειεράκη σας το είπε, ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν την ίδια ευθύνη. Δεν ακριβώς έχω γιατί την ίδια ευθύνη εγώ που διακυβέρνησα τέσσερα χρόνια με αυτόν που κυβερνά τη χώρα από τη μεταπολίτευση 50 χρόνια. Δεν είναι η ίδια. Άλλα πράγματα και άλλα εφαρμόσατε στην πορεία. Γιατί ακριβώς η πολιτική κριθήκαμε που εκφράζεται, η πολιτική που εκφράζεται και η πολιτική που υπηρετείτε, έτσι, και ο στόχος και τα συμφέροντα που υπηρετείτε, ακριβώς δεν θέλουν ούτε δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, ούτε παιδεία καθολικά δωρεάν, ούτε μεταφορές, να μην το πιάσουμε για τα Τέμπη. Σεις το λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και για τα Τέμπη. Ποιος ιδιωτικοποίησε, μα ποιος ιδιωτικοποίησε τον ΟΣΕ? Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε δίνω τον ΟΣΕ για ένα ευρώ. Λέγανε τότε στο ΣΥΡΙΖΑ την παθογένεια και το καρκίνωμα του ΟΣΕ και μας χρεώσανε 14 δις χρέος από τον ΟΣΕ, τον πουλήσανε για 45 εκατομμύρια στον Ιταλικό Κολοσσό. Τότε το μοναδικό κόμμα που φώναζε ότι αυτό είναι ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο ήταν το ΚΚΕ. Γιατί η ιδιωτικοποίηση εκεί οδηγεί και οδηγεί. Πόσες επερωτήσεις για τον ΟΣΕ κάνατε την τετραετία που μας πέρασε? Και πόσες ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κακό ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ περισσότερες. Ναι. Μέχρι το Φλεβάρι, και εκεί φάνηκε το ξεγύμνομα του Καραμαλή, εντός αγωγικών το ξεγύμνομα, σε επερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ δεν θέλω τώρα αυτό το πράγμα που τόσο ταλάνισε την αυτό το γεγονός που τόσο ταλάνισε την ελληνική κοινωνία, αλλά το ξεγύμνομα, επαναλαμβάνω, εντός αγωγικών του κυρίου Καραμαλή, τι εντός και εκτός αγωγικών, σε επερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ απαντούσε και μας κουνούσε το δάχτυλο ότι όλα λειτουργούν τέλεια στους σιδηροδρόμους και έχουν εξασφαλίσει, όπως έλεγε, ασφαλίζουν την ασφάλεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, μεταφέρω την έκφραση. Αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ όμως μειωθήκαν οι υπάλληλοι. Όχι, και το ξέρετε πάρα πολύ, κύριε, καλά αυτό. Δεν βοηθάει αυτό που κάνετε. Κυρία Μαρή, κύριε Δουλουφάκη, πείτε μου κάτι. Τελευταίο ερώτημα που σας θέτω. Πολιτικοί φορείς και οι δύο, που δείχνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι δεν μπορεί να υπάρξει η συνεργασία και η μετεκλογική συνεργασία, είναι ξεκαθαρισμένα τα κουκιά. Αλλά εγώ ρωτάω το εξής. Κατά την άποψή σας, κύριε Δουλουφάκη, ή κατά τις θέσεις σας καλύτερα, γιατί θα πρέπει να είσαστε ως πολιτικός φορέας, ως κόμμα, η επιλογή μου? Ωραία. Και το ίδιο ερώτημα θα απευθύνω και στην κυρία Μαρή. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο λαός υποφέρει τουλάχιστον 10 με 12 χρόνια. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, διαχρονικά. Το κακό έχει παραγίνει. Ο απλός κόσμος δεν καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Η φτώχεια είναι μεγάλη, η ακρίβεια είναι μεγάλη. Όλα τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν ψηφίσει τουλάχιστον το 50% των νομοσχεδίων της τελευταίας τετραετίας, έχουν ήδη συμφωνήσει στα βασικά, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι, η κυρία Τσαπανίδου το είπε, η κυρία Μπακογιάννη το έχει πει, ο κύριος Βενιζέλος το έχει πει, ότι δεν έχουμε διαφορές, ακριβώς γιατί εκπροσωπούν την ίδια κατεύθυνση και τα ίδια συμφέροντα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρέπει να ξέρει ο λαός ότι όταν το επιλέξει θα είναι το ίδιο
είτε σήμερα είτε αύριο. Δηλαδή 22 Μαΐου το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα βγει, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, είναι με τα συμφέροντα του λαού, γιατί έχουμε την αγωνιστικότητα να είμαστε δίπλα σε όλα τα προβλήματά του. Το όσο αφορά τα Τέμπη, τα 2,5 εκατομμύρια που κατέβηκαν, κατέβηκαν γιατί όλοι οι κομμουνιστές στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, καταφέρανε και κινητοποιήσανε και οργανώσανε αυτή την οργή, ώστε να μην γίνει ένα μνημόσυνο, να μην γίνει ατομική ευθύνη ότι φταίει ο σταθμάρχης, αλλά ότι ήταν ένα θέμα, ένα έγκλημα το οποίο οφείλεται σε πολιτικές αποφάσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, και να το ξέρει και ο κόσμος, υπάρχει το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως εμείς το λέμε, το λεγόμενο υπερμνημόνιο. Και τα τρία κόμματα έχουν δεσμευτεί και το θεωρούν και σαν Ευαγγέλιο. Το Ταμείο Ανάκαμψης όμως έχει αιματηρά προαπαιτούμενα. Ήδη το πρώτο τρίμηνο η Νέα Δημοκρατία έχει επιβάλει έμεσους φόρους 7,4 δις προεκλογικά. Φανταστείτε τι θα ακολουθήσει μετά. Και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, από όποια κυβέρνηση και αν είναι. Είτε αυτοδυναμίας, είτε συνεργασίας. Και επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για συνεργασία και είπε και ο κύριος Φίλης ότι γιατί υπάρχουν κακές κυβερνήσεις συνεργασίας, να θυμίσω ότι τα τελευταία 10-12 χρόνια έχουμε υπογράψει μνημόνια, έχουν νομοθετηθεί αντιλαϊκότατοι νόμοι και από κυβερνήσεις συνεργασίας και από κυβερνήσεις αυτοδύναμες και με μικρά κόμματα που έχουν κάνει μεγάλες συνεργασίες. Ποτάμι, Δημάρ, Λάο κτλ. Και ότι στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι πάρα πολλές και με ακροδεξιά κόμματα. Λοιπόν, ο λαός θα πρέπει να αποφασίσει ξεκάθαρη επιλογή για να έχει το κεφάλι του ήσυχο και να ξέρει ότι την επόμενη μέρα αυτό που ψήφισε είναι αυτό που θέλει. Κυρία Μαρή, γιατί είναι επιλέξη το ΣΥΡΙΖΑ? Θα ξεκινήσω όμως με ένα σχόλιο, ότι όλο αυτό τον κόσμο που είδαμε στους δρόμους, όλα αυτά τα παιδιά που είδαμε, γιατί και εμείς στους δρόμους ήμασταν, όλο αυτό τον κόσμο κατόρθωσε να το ξεσηκώσει το κουκουέ? Όχι, κύριε Δολουφάκη. Ήταν και άλλοι αριστεροί άνθρωποι. Και ήταν και άλλοι άνθρωποι που ανήκουν. Και, μισό λεπτό. Και ήταν ξεκάθαρα. Και άλλοι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα. Ήταν η μάνα, ήταν ο πατέρας, ήταν ο αδερφός, ήταν άνθρωποι που ήρθαν αυθόρμητα και βγήκαν να διαδηλώσουν, γιατί ένιωσαν τι? Ότι μέσα σε αυτό το τρένο ήταν το δικό τους παιδί. Ακριβώς, και που για να έπρεπε να συμβεί. Για να μην μετατραπεί έπρεπε η οργή να του συμβεί. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ εντέχνος κατεύθυνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Όχι, τίποτα. Για να κρύψετε και τις δικές σας ευθύνες, κύριε Μαρή. Έχετε ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη. Πάρτε το βέβαια, χαμπάρι. Αλίμονο, αλίμονο. Ευθύνες. Έχουμε ευθύνες και για το προπατορικό αμάρτημα. Όχι. Μα το ξέρω εγώ. Δεν μπορώ όμως. Θα σας παρακαλέσω και να σας πω το εξής, ότι κυρία Μαρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε να καπηλευτεί. Το χρόνο σας, θα τον εκμεταλλευτείτε απαντώντας σε αυτά που λέει ο κύριος Λουφάκης. Όχι, μα το είπα, δεν μπορώ να μην το απαντήσω. Σας παρακαλώ όμως, κάντε αυτό. Ναι. Γιατί να ψηφίσει λοιπόν γιατί να ψηφίσει ο πολίτης το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί πιστεύω πάρα πολύ, είναι πεποίθηση με αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβάλει τον πολίτη, τον άνθρωπο στο κέντρο, στο επίκεντρο. Γιατί ο κόσμος με αυτό το συμβόλαιο αλλαγής, έχετε μπροστά σας την εφημερίδα σας, διαβάζετε αυτό που είπε χτες ο πρόεδρος, ο σύντροφος ο Αλέξης ο Τσίπρας, αυτό το συμβόλαιο αλλαγής, ένα συμβόλαιο αλλαγής που θα έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, με τη σταθερότητα, με την αλλαγή στη ζωή, στην καθημερινότητα του πολίτη, που έχει αλλάξει δραματικά. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι του ΣΥΡΙΖΑ, με επίκεντρο λοιπόν τον άνθρωπο, το οποίο είναι κοστολογημένο και στο τελευταίο ευρώ, και το πρόγραμμα που κοστίζει, το πρόγραμμα και δει το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κοστίζει πολύ λιγότερο από ότι οι απευθείας αναθέσεις αυτής της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έρχεται να μιλήσει για ένα δημοκρατικό, ένα κοινωνικό κράτος, ένα κράτος που θα δίνει στον πολίτη την ασφάλεια που με τον πιο τραγικό τρόπο ένιωσε ότι την έχασε. Τι πιο απλό από το να μπεις σε ένα τρένο και να πας στη σχολή σου, να πας στο σπίτι σου. Ακόμα και αυτό, γιατί βλέπετε ότι
Επανέρχομαι στο θέμα, ακόμα και τώρα, διαβάσεις δεν φυλάσσονται. Ακυρώνονται δρομολόγια επειδή έχουμε αφύλακτες διαβάσεις. Λοιπόν, ένα κράτος που δεν θα είναι παρακράτος, ένα κράτος που δεν θα είναι ένα διεφθαρμένο κράτος, ένα κράτος που δεν θα βασίζεται στην οικογενειοκρατία, ένα κράτος, γιατί κακά τα ψέματα, το είπε και ο κύριος Ζουλουφάκης με τον αναπτυξιακό νόμο και τα λοιπά, πόσες οικογένειες, πόσες εταιρείες ήταν αυτές που πήραν, ελάχιστες. Τα λεφτά ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι τα πήραν και που πήγαν. Αυτά. Δεν είπα και λίγα, νομίζω, και θα μπορούσα να λέω και άλλα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε πολύ χρόνο. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας, για να ακούσουμε θέσεις, απόψεις και για θέματα που, ξέρετε, εύκολα δεν περνάνε και δεν προχωράνε πολύ περισσότερο μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Ας πούμε, θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας, θέματα που έχουν να κάνουν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, εγώ προσωπικά. Με την υγεία μας. Το είπαμε από την αρχή, είναι η ιστορία μας. Είναι το είναι μας. Οπότε νομίζω πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, και να που βρέθηκε εκείνο το σημείο που τελικά συμφωνήσατε και εσείς, κύριε Δουλουφάκη, ως ΚΚΕ και η κυρία Μαρία ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο πολιτισμός είναι κεκτημένο, είναι κοινό πράγμα. Ο πολιτισμός είναι αυταξία για την αριστερά. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό, έτσι, το ακριβώς, οποίο στερείται από τον κόσμο και κατευθύνεται μακριά από τον πολιτισμό, ακριβώς γιατί η χειραγώγησή του μετά είναι πολύ είπατε πολύ γι' αυτό το δημόσιο πράγματα. Αγαθό που λέει και ο κύριος Δουλουφάκης, παλεύουμε. Λοιπόν, παλεύουμε και θα παλεύουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή μέρα να έχετε.